ανακοινώσει σε όλες τις νομαρχιακές επιτροπές όλης της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το στίχημα πια εδώ είναι μπροστά μας να μπορέσουν οι τοπικές μας οργανώσεις σε αρμονική συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή, με τους βουλευτές μας, με όλους τους ανθρώπους που είναι μέλη του κινήματος σε όλη τη χώρα να προχωρήσουμε την παράταξή μας προς τα εμπρός στη μάχη του συγκεκριμένου και του αυτονόητου, όπως μας αρέσει να το λέμε, στη μάχη της ελπίδας και της αξιοπρέπειας για τους πολίτες μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στο νέο μας εγχείρημα και από τη Λάρισα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ στη Λάρισα μία ημέρα πριν από το μεγάλο θεματικό συνέδριο για την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και τον αγροδιατροφικό τομέα. Και είναι και μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στη Λάρισα και με αφορμή την μεγάλη καμπάνια που τρέχει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είναι αλήθεια, σε σχέση με την ακρίβεια. Είναι χαρά που είμαι στη Λάρισα, δεν είναι χαρά που συζητάμε για την ακρίβεια προφανώς, διότι ακόμα και η μικρή εμπειρία μας σήμερα, αλλά πολύ διδακτική από τα Φάρσαλα και θα ακολουθήσει και αύριο επίσκεψη στην Ελασσόν αλλά και στον Τύρναβο, δείχνει αυτό που όλοι μεταξύ μας ομολογούμε, ότι το νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα πια, χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση αλλά και την υγειονομική κρίση, είναι πια η ακρίβεια στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και στην ενέργεια. Αυτό ουσιαστικά συμπληρώνει ένα puzzle επάλληλων κρίσεων. Η χώρα έχει μπει στην κανονικότητα της μη κανονικότητας. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε μη κανονικές συνθήκες και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος ηθικός κίνδυνος. Πέραν δηλαδή των οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, υπάρχει και το ηθικό πρόβλημα της συνήθειας στη μη κανονικότητα, του εγκλωβισμού στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί παντού γύρω μας. Στην οικονομία, στον εργασιακό βίο, στα ζητήματα τα κοινωνικά, ακόμα και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Αυτή ακριβώς η εποχή των επάλληλων κρίσεων είναι η εποχή που επιβάλλει λύσεις. Λύσεις και όχι ατάκες, συγκεκριμένες προτάσεις, όχι μόνο συνθήματα. Και αυτή είναι η δική μας πολιτική. Έτσι έχουμε μάθει και έτσι έχουμε αποφασίσει να πορευτούμε πολιτικά στις επόμενες πολιτικές και κοινωνικές μάχες. Τι σημαίνει αυτό? Η μάχη του αυτονόητου και του συγκεκριμένου, όπως λέει και ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα τα στελέχη και οι βουλευτές μας σε όλη τη χώρα. Δεν κατερχόμαστε τις εκλογές με απλά λόγια, εύκολα, ξύλινα ή αυτά που ακούγονται όμορφα στα αυτιά των πολιτών. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με ένα ρεαλιστικό, μεταρρυθμιστικό, σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες αύριο το πρωί στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών.